να ενισχύσουν το ρόλο του Οικονομικού Επιμελητηρίου που αποτελεί θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας σε μια χρονική στιγμή που στο χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν έρθει τα πάνω κάτω με τις ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, στοχεύουν οι οικονομολόγοι και στην Ανατολική Κρήτη, οι οποίοι σήμερα προσήλθαν στις κάλπες για την ανάδειξη μελών της συνέλευσης των αντιπροσώπων και των τοπικών διοικήσεων. Το βασικό ρόλο που πρέπει να παίξει το Επιμελητήριο ως θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας είναι να είναι δίπλα πραγματικά σε όλα τα οικονομικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή επικαιρό είναι το θέμα το φορολογικό και πραγματικά σε επιμελητήριο έχουμε δηλώσει ότι ήμασταν αντίθετοι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο πάει στη λογική των τεκμαρτών εισοδημάτων, δηλαδή πρακτικές οι οποίες είχαμε δει το 1994 στον τόπο μας. Θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα για το Οικονομικό Επιμελητήριο πρέπει να φέρει συνεργασίες και συμπτύξεις απόψεων και δυνάμεων πρώτα απ' όλα για το καλό των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου και δεύτερον για την κοινωνική συνοχή. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει να προσπαθήσει με τις γνώσεις που έχει να φανούμε χρήσιμοι προς την κοινωνία και τα μέλη μας. Η συμμετοχή από νωρίς το πρωί ήταν μεγάλη, με τους οικονομολόγους από Ηράκλειο και Λεσίθη να επιλέγουν ανάμεσα στα εξής ψηφοδέλτια: ανεξάρτητη κίνηση οικονομολόγων, νέοι οικονομολόγοι, δημοκρατική κίνηση οικονομολόγων, συνεργαζόμενοι, δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση οικονομολόγων, λασιθιώτικη συνεργασία οικονομολόγων, προοδευτική οικονομολόγοι Ελλάδος, προοδευτική δημοκρατική συνεργασία οικονομολόγων. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το φορέα, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των μελών και να επιτελέσουμε το ρόλο που χρειάζεται η πολιτεία από εμάς. Είναι ανάγκη στις καιρούς που ζούμε σήμερα να έχουμε μια παράταξη η οποία θα είναι η φωνή των οικονομολόγων στο Οικονομικό Επιμελητήριο από την πλευρά των λαϊκών αναγκών και θα δίνει μια ενίσχυση στους λαϊκούς αγώνες που αναπτύσσονται, στις λαϊκές ανάγκες και θα δίνει μια τέτοια κατεύθυνση στον θεσμό του Επιμελητηρίου. Όπως επισήμαναν υποψήφιοι στις εκλογές και επικεφαλής παρατάξεων, η στάση του Οικονομικού Επιμελητηρίου που ζήτησε την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου, μιλώντας για αναχρονιστικά συστήματα που προσλαμβάνουν τον υπολογισμό του εισοδήματος με τεκμαρτό τρόπο, σημείωσαν ότι τέτοιες πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Συζητούμε την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου, καθώς δεν μπορεί πλέον το 2023 να έχουμε φορολόγηση με τεκμαρτά εισοδήματα που ήταν κάποια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 30 χρόνια πίσω. Είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει το κράτος να έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό που πρέπει. Υπάρχουν σύγχρονα εργαλεία, ψηφιακά εργαλεία που μπορούμε να ελέγξουμε αυτούς οι οποίοι κάνουν φοροδιαφυγή. Δικαίωμα ψήφου είχαν όλα τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που είναι οικονομικά ενήμερα μέχρι 31/12 του 2022. Στο τμήμα Ανατολικής Κρήτης δε, τα μέλη είναι περίπου 4.000, ενώ οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για συμμετοχή που ξεπερνούσε τα 1.400 άτομα.